να έκρυβε τη σωρό της γυναίκας που βρέθηκε χθες σε ανοιχτό χώρο στην Αθιένου, οδηγήθηκε ο 32χρονος Αιγύπτιος, βασικός ύποπτος για την υπόθεση φόνου. Το πρωί ο Αιγύπτιος και άλλοι δύο ύποπτοι από την Συρία οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους. Το ρεπορτάζ έχει ο Μιχάλης Κυβιδιώτης. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας οδηγήθηκαν οι τρεις ύποπτοι για την υπόθεση φόνου γυναίκας πιθανόν από την Ουκρανία, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε χωράφι στην νεκρή ζώνη κοντά στην Αθιένου. Το δικαστήριο διέταξε την 8ημερη κράτηση και των τριών υπόπτων με τους δύο Σύριους που συνελήφθησαν χθες βράδυ να αποδίδεται ο ρόλος συνεργών. Σύμφωνα με μαρτυρία, μετά τη μεταφορά της σωρού στο χωράφι, οι δύο επέστρεψαν στη σκηνή με καυστικό οξύ σε μια προσπάθειά τους να την εξαφανίσουν. Ανακρινόμενοι, οι ύποπτοι αλληλοκατηγορήθηκαν σε σχέση με το θύμα. Τα μέλη του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων, σε μια προσπάθεια να ενώσουν τα κομμάτια του puzzle, βρέθηκαν για δεύτερη μέρα εδώ, στο σημείο που φέρεται, οι ύποπτοι να έκρυψαν τη σωρό για περίπου 5 μήνες. Οι πληροφορίες ήρθαν στην αστυνομία χθες το πρωί, πριν τον εντοπισμό της σωρού. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, οδηγηθήκαμε και στο σημείο που τα θαμμένη σωρός, αλλά και στο πρόσωπο το οποίο συνελήφθηκε αρχικά, ο 32χρονος. Και γίνονται όλες εκείνες εξετάσεις αυτή τη στιγμή. Ναι. Γίνονται έρευνες και εξετάσεις όσον αφορά τα λείποντα πρόσωπα. Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, ο 32χρονος Αιγύπτιος οδηγήθηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας, όπου για περισσότερο από 3 ώρες γίνονταν υποδείξεις σκηνών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ, παρά το γεγονός ότι ο ύποπτος δεν συνεργάζεται, όσα υπέδειξαν είχαν συνοχή με τις πληροφορίες που είχαν οι αρχές. Η νομισμένη νεκροτομή δεν ολοκληρώθηκε σήμερα λόγω τεχνικών προβλημάτων, κάτι που αναμένεται να γίνει την Παρασκευή στην παρουσία και ανθρωπολόγου. Πάμε τώρα εκτός συνόρων, στην Αυστραλία, όπου συγκλονισμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για όργια εντός του κοινοβουλίου της χώρας. Σύμφωνα με όσα καταγγέλει πρώην εργαζόμενος, οι ιερόδουλες ικανο